Και τα emeralds που είπες. Ποια emeralds? Πες ότι θα δίνεις από 1,5 stack emeralds. Πού είναι? 1,5 stack? Εγώ έλεγα ότι θα δίνω 1,5 μπουκάλι νερό. Τι λες? Ποιο είναι? Σου έδωσα τόσα λεφτά, φύγε από εδώ. Θα σε σκοτώσω ρε. Θέλεις να σεις? Εντάξει, no problem. Hello guys! Όποιος δεν με ξέρει, είμαι ο Τόλης. Άμα είστε καινούριοι, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το like. Και σήμερα θέλω να σας δείξω 5 τρόπους πώς να εκνευρίσετε τους villagers. Γιατί άμα οι villagers θα θυμώσουνε, θα είναι πολύ τρομακτικοί, θα φωνάζουνε. Γι' αυτό θέλω να σας το δείξω. Γι' αυτό ελάτε να ξεκινήσουμε. Πρώτος τρόπος, να βοηθήσεις τους villagers. Villagers, τι έγινε? Τι να γίνει μωρέ, εδώ την τρύπα βλέπεις, δεν μπορούμε να περάσουμε. Πώς θα περάσουμε αφού αυτή η τρύπα είναι χαλασμένο εδώ? Φτιάξτε την. Πώς? Α, ναι, αφού δεν μπορείτε. Ελάτε να σας βοηθήσω. Είμαστε villagers, πώς. Ελάτε να σας βοηθήσω, villagers. Αλήθεια? Ναι, εσείς. Τώρα βοήθησέ μας. Ναι, εσείς πηγαίνετε εκεί κάπου, βουλτίτσα κάντε και εγώ θα το φτιάξω. Okay. Ω, παιδιά, έφυγαν οι villagers. Α, και βέβαια δεν θα τους βοηθήσω έτσι, απλώς θα ετοιμάσω, μπορούμε να πούμε, μία παγιδούλα. Θα βάλουμε εδώ ένα έτσι TNT που νομίζω βάζω πάρα πολύ. Ελάτε έτσι να βάλουμε, να μην ανατινθούν όλα. Και okay, παίρνουμε έτσι plate. Okay, αυτό το βγάζουμε, ότι θα κάνουμε ότι το βάλαμε, okay. Και έτσι βάζουμε, okay, εδώ, ναι, σωστά. Και τώρα πρέπει να μην τα πατήσουμε και να πούμε σε κάποιο villager να το κάνει. Hey, villager! Εσύ. Ναι, τι θέλεις? Έλα, το φτιάξα. Το φτιάξες? Ναι. Ποιο? Την τρύπα! Ναι! Τέλεια! Κάπου πάτησες! Παλιά δεν έχουμε να τρέχουμε! Θα σε σκοτώσω τώρα! Τι θα πάθεις! Όχι! Τώρα θα δεις! Παιδιά, πάμε στο σπίτι! Παιδιά, θέλει να δεις! Και έξω! Όχι! Για σέξα σε είπα! Όχι! Δεν θα ανοίξεις ούτε καν την πόρτα μου! Την έκλεισα! Τώρα θα δεις! Μα γιατί δεν ανοίγει αυτή την πόρτα! Έλα, φύγε από εδώ! Πράγκ ήτανε! Καλά, θα δεις τι θα πάθεις! Έλα, για φίλους ήτανε! Ω, παιδιά! Ο πρώτος τρόπος ήταν τέλειος! Είδατε το villager πώς εκνευρίστηκε έτσι! Δεν σε σκοτώσω! Okay, παιδιά, πάμε στο δεύτερο τρόπο! Δεύτερο τρόπο. Κατά λάθος. Δεν ξέρει παιδί, έχεις συμβεί. Έχει συμβεί. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το γνωρίζετε. Άψι! Πας καλά μωρέ, τι κάνεις? Συγγνώμη. Αρρώστησα. Δεν είσαι καλά σου, μου φαίνεται. Πώς καρνίζεσαι έτσι πάνω μου? Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Καλά. Λοιπόν. Και το άλλο που ήθελα να παιδιά, πω, κοιτάξτε. Μπορείς να κοιτάξτε. Τι κάνεις? Φτερνίστηκα. Δεν ξαναφτερνίστηκες. Πάνω μου. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη? Από εδώ δεν μπορεί και το συγγνώμη. Χάθηκε το φιλότιμο. Φύγε από εδώ. Εντάξει. Και παιδιά. Συνεχίζω. Ξέχασες τι θες να πεις? Μα ξέχασα, τι να κάνω τώρα, μα εκνευρίζει εδώ ο Τόλης όλη την ώρα. Οκ, παιδιά, τώρα θα του πούμε ότι φτερνίστηκα από πάνω. Κοιτάξτε, φέρνω εδώ. Λοιπόν, και όταν πήγε αυτό που εκεί. Τι έγινε, για πες το. Είναι κάτι πολύ σοβαρό, πρέπει να το ξέρετε κι εσείς. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ποιος το έκανε αυτό? Θα σε σκοτώσω. Φτερνίστηκα! Τι φτερνίστηκες, πού είσαι πρώτα απ' όλα? Πάνω! Πώς φτερνίζεσαι έτσι, από πάνω έφτασες μέχρι κάτω? Άψι! Τώρα θα δει... Άψι! Θα το σκοτώσω! Είμαι εδώ, όπου πάει! Άψι! Τι κάνεις ρε!
έπεσα. Πού πήγε? Άψε! Τα σκάτωσα, παιδιά! Ω, παιδιά, πρέπει να την κάνω γρήγορα. Μην έρθει από εκεί και με σκοτώσει. Παιδιά, είδατε πόσο αστείο, πόσο εκνευρίστηκε έτσι, λέει. Και δεν του κατάλαβε ότι τον πυροβολούσα. Λέει, πώς με πέτυχες, άψη και άψη. Παιδιά, πιστεύω είναι πολύ ωραίος τρόπος. Γι' αυτό, άμα θέλετε να εκνευρίσετε κάποιον villager, τότε δοκιμάστε τον. Και εμείς πάμε στον επόμενο τρόπο. Τρίτος τρόπος. Κλέψιμο του trade. Παιδιά, όλοι ξέρετε πώς αρέσει στους villagers να τρέιντάρουνε. Και ας πούμε τώρα να κάνουνε trade. Και εγώ απλώς θα κάνω ότι κάνω βολτίσα και θα τα πάρω τα πράγματα. Και θα πω μετά τι τα πήρα και αυτά. Για να δούμε. Λοιπόν, εγώ σου δίνω the emerald και τέτοιο. Ναι, και εγώ θα σου δώσω το gold. Ναι, είσαι σιγουρό. Μου πήρα, μου κλέψαν το trade! Τι? Μου κλέψες το trade! Τι έγινε? Μου κλέψες το trade! Να, πάρε και σου πάρα! Το είδες, μας έκλεψε! Να, φέρ' το πίσω! Τι? Φέρ' το και τα δικά μου φέρ' τα! Μα δεν έκλεψε! Μα δεν έκλεψε τίποτα! Το λέω, ναι! Δώσ' τα πίσω! Μα δεν έκλεψε τίποτα, villagers! Τώρα θα δεις! Θα τα δεις, θα σκοτώσω! Πίσω! Παιδιά, μην δεν... Πιάστον, πιάστον! Το πιάνω, το πιάνω! Δεν ξέρω πού είναι. Παιδιά, έφυγα. Παιδιά, έλατε να φύγουμε από αυτό το τρελό. Ουγιούγιου, ήρθες αυτός! Ανεβαίνουμε στο σπίτι. Και, okay, το σπάμε. Αντίος! Είμαι πάνω σα! Αντίος! Κατέβα κάτω, ρε! Κατέβα κάτω! Κοίτα τι σου δείχνω! Κατέβα κάτω, γιατί Όχι! Μη μου σπάς το σπίτι! Τώρα θα δεις! Άνοιξε την πόρτα τώρα! Άνοιξε την πόρτα! Θα δεις τι θα πάθεις! Έλα, φύγε! Και τότε θα σας δώσω πίσω! Άνοιξε την πόρτα! Άνοιξε, σε είπαμε! Φύγετε και θα σας τα δώσω! Οκ. Λες να λέει αλήθεια! Το ξέρω! Πάμε! Villager! Κοίτα! Villager, έλα εδώ να σε γυρίσω! Δεν θα τα γυρίσω, θα τα πω. Θα τα κάψω στη λάμπα. Κοίτα, έλα, αυτά είναι! Να φτάνει! Τα σε πνίξω! Goodbye! Ωχ, παιδιά, δεν πάει καλά ο villager! Το είδατε πως εκνευρίστηκε! Εκνευρίστηκε όταν τα πήρα και έλεγα ότι δεν τα έκλεψε και μετά εκνευρίστηκε πιο πολύ όταν τα έκαψα! Και πού είναι, που φύγαν οι τρελοί! Εντάξει, αλλά νομίζω αυτό άξιζε! Γι' αυτό πάμε στο επόμενο τρόπο! Τέταρτος τρόπος. Να τους φτιάξεις ένα καινούριο σπίτι. Εντάξει, θα φτιάξουμε στους villagers καινούριο ωραίο σπίτι. Πίσω να το άκουσαν και να έρθουν εδώ. Παιδιά, έτσι θα τους πω. Καινούριο σπίτι. Θα τους πω ψέμα και θα τους κλέψω. Θα πάω να δω. Τι ωραίο! Ναι, villager! Για μένα είναι! Φέρε και τους άλλους, villager, θα σας πω πώς μπορείτε να το πάρετε. Okay. Τώρα, παιδιά, θα δείτε. Θα δείτε τι θέλω να κάνω. Όλοι, είμαστε όλοι εδώ! Τέλεια! Ναι, για πες! Τώρα θα γίνεται, θα μας φτιάξει και σπίτι! Κοιτάξτε, τώρα θα φτιάξω το σπίτι! Και τότε θα σας πω. Ναι. Αχ. Τι χαρούμενος που είμαι. Κι εγώ. Δεν ήταν μόνο δικό σου, ήταν και δικό μας. Και δικό μου ήταν. Καλά, όλα νόμα ήταν, μωρέ. Τι τσακώνεσαι όλη την ώρα. Να σε πω κάτι, η αλήθεια είναι το είμαι εγώ πρώτος. Σημαίνει ότι είναι δικό μου. Τι λες, τι λες. Σταμάτα. Κοιτάξτε, παιδιά, που και εδώ φτιάχνουμε. Villagers, μη κοιτάτε τι φτιάχνω. Ναι, γυρίστε απ' την άλλη, μόνο εγώ θα κοιτάω. Τι, και εσύ δεν θα κοιτάς. Γιατί, θέλω να βάλω έτσι πορτίσια για να μην δείτε. Ω, καλά. Οκ, παιδιά, κοιτάξτε. Μας καραϊδεύει. Οκ, παιδιά, κοιτάξτε. Μήπως θα μας κάνει πάλι πράγμα. Οφ, κάνουμε εδώ. Θα το πείσω. Για ποιο λόγο θα κάνει κι άλλο πράγμα. Κοιτάξτε, παιδιά, τι θα κάνω τώρα. Εδώ βάζω τσέστ. Όλα έτοιμα. Τώρα είναι, το σημαντικότερο είναι. Σκέφτηκα, παιδιά, κοιτάξτε. Οπ, θα βάλουμε ένα τέτοιο. Οπ, φυτό! Α, δεν βάζετε μόνο με σαντ τώρα. Σαντ.
έτοιμο. Και να μην το δούμε. Οκ, villagers, το σπίτι είναι έτοιμο. Και θέλω να πω, θα το πάρει αυτός που θα μου δώσει τα περισσότερα emeralds και θα είναι ο πρώτος. Γρήγορα. Ωχ, παιδιά, τι χάρη θα ήρθα. Ήρθα. Να. Έλα, πόσα stacks βρήκες. Πέντε. Ωπε. Ο κανένας δεν ήρθε, είμαι πρώτος. Ναι, έλα να μπούμε να στο δείξω. Τι είναι αυτό. Έλα, αφού μου δώσε 5 stacks. Τι είναι αυτά όλα. Τι είναι, σπίτι. Τι σου σπίτι είναι για 5 stacks. Καλό σπίτι. Και, α, πάει και κάτω. Και τα emeralds που είπες. Ποια emeralds. Πες ότι θα δίνεις από 1,5 stack emeralds. Πού είναι. 1,5 stack! Εγώ έλεγα ότι θα δίνω 1,5 μπουκάλι νερό! Τι λες! Ποιο είναι! Σου έδωσα τόσα λεφτά, φύγε από εδώ! Θα σε σκοτώσω, ρε! Θέλεις να σεις, εντάξει, no problem! Εδώ τα emeralds! Φέρ' τα πίσω! Φέρ' τα πίσω! What? Τι θα μου κάνεις! Θα σε σκοτώσω, ρε! Τώρα θα δεις, δεν θα πάτε τώρα! Ακούω και να με κοροϊδέψει εμένα! Α, δεν θέλεις να ζεις, εντάξει. Θα το πουλήσω κάποιον άλλον. Πω, παιδιά, με πίστεψε λίγο. Θα σε σκοτώσω. Εγώ private. Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τίποτα, γιατί. Παιδιά, ξέρετε τι θέλω να το κάνω. Παμ. Τέλος, το σκότωσα απλώς. Για να το δούμε. Ελάτε να το κάνουμε teleport να δούμε. Ω παιδιά, να το συγγνώμη. Έλα εδώ. Τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Ω παιδιά. Θα σε σκοτώσω, ρε. Έχω μια ιδεούλα. Πού είναι. Βιάουν. Φεύγουμε από αυτόν. Α, παιδιά, κουράστηκα. Εντάξει, δεν θέλω μέσα να είμαι στο σπίτι. Πάω να κάνω καμιά βολτίτσα. Πέμπτος τρόπος. Παιδιά! Πού είσαι! Γεια σε έξω ήρθα! Παιδιά! Ήθελα μόλις τώρα να κλείσω την... Πήγε ο άλλος μέσα! Ήθελα να κλείσω την κάμερα! Είναι τόσο εκνευρισμένος και θέλει να με πει! Τώρα σκέφτηκα καινούριο τρόπο! Α, εδώ είσαι! Τώρα θα δεις τι θα πας! Περίμενε! Τι θες! Θέλω... να με συγχωρέσεις! Αλλά όχι απλώς, κοίτα, τι σκέφτηκα, θα κάνω το άγαλμά σου! Το άγαλμά μου! Ναι! Ευχαριστώ αυτό. Όλο το village θα βλέπει το άγαλμά σου και εκεί θα είναι και το όνομά σου! Σε λένε πώς, villager πώς? R. Ναι. Α, θα γράψω! Ο villager R98 και τότε όλοι οι villagers θα το κοιτάνε και λένε ναι! Εντάξει, πήγαινε. Μ' αρέσει αυτό, εντάξει, άμα το φτιάξεις θα σε χωρέσει. Έλα σε καμιά μισή ωρίτσα εδώ πάλι, εντάξει. Οκ. Παιδιά, όπως καταλάβατε, δεν θα του κάνω. Όχι, άγαλμα θα κάνω, αλλά αυτός θα πιστεύει ότι θα κάνω εκεί ένα άγαλμα τέτοιο που θα είναι έτσι πάνω σε ένα άλογο, που θα είναι με σπαθί και τέτοια. Και παιδιά, εγώ θα του κάνω πολύ ευχάριστο, μπορούμε να πούμε έτσι. Θα χρειαστώ μια τέτοια τερακότα, θα χρειαστώ. Ελάτε να πάρουμε καφέ. Και ελάτε να ξεκινήσουμε. Οκ, θα φτιάξουμε πρώτα τα ποδαράκια του. Μετά θα κάνουμε έτσι το παντελονάκι. Α, μη με δει. Φτιάξουμε εδώ το παντελονάκι. Και έτσι θα το φτιάξουμε το σώμα του. Έλα, οπ, εδώ θα είναι τα χέρια του. Οπ, έτσι. Έτσι, τέλειος βγαίνει. Και του φτιάχνουμε το κεφάλι του, το όμορφο, το τέλειο. Και τώρα πρέπει να του κάνουμε και ματάκια. Τα μάτια θα είναι μπλε, γιατί όχι. Οπ. Έτσι. Και εδώ. Εδώ έτσι η μύτη του. Πω, πιστεύω χρειάζομαι πιο μεγάλο. Κοιτάξτε, θα το κάνουμε όπως το ντουμπ. Κοίτα, μαύρο και red. Έτσι. Και
Και ελάτε κάπου πιο πάνω να κάνουμε και τη μύτη του και το... Εδώ ένα, έτσι και εδώ ένα, έτσι. Και βέβαια αφού είναι καινού, θα του κάνουμε εδώ ένα πραγματάκι. Κοιτάξτε, βάζουμε water. Μπορούσα και από πίσω να κάνω, αλλά όχι. Και, villager, τι εντυπωσιάζεσαι? Πάρα πολύ. Τι είναι αυτό ακριβώς? Είναι ένα άγαλμα, κοίτα πιανού, villager. Έχει πολύ. Περίμενε να γράψω. Άγαλμα. Άμα το δει, πάτε στα τσαντζιστή, νομίζω. Villager R98. Αυτό θέλω να κάνω. Και έτσι, θαυμαστικά. Έλατε, παιδιά, να το πούμε ότι είναι έτοιμο. Έγινε, όλοι εδώ μαζευτήκατε, γιατί? Τι έγινε, να δω κι εγώ, Έλα! Να δω. Είναι το άγαλμά σου! Έρντα 8, πολύ ωραία, δεν το βλέπω για να το δω. Α, περίμενε, δεν το τελείωσα, συγγνώμη, περίμενε. Έτσι, θα κάνουμε ένα τελευταίο, από πίσω. Άγαλμα του villager έρεντα αυτό, ωραία. Αυτά τα νερά τι είναι? Θα το καταλάβει! Τι είναι αυτό? Καλέ, αυτός δεν είμαι εγώ! Εσύ! Κοίτα και από πίσω. Αυτά τι? Τα δικά σου. Θα σε σκοτώσω! Με παραδένεις! Πού είσαι? Εδώ! Θα σε σκοτώσω! Goodbye! Άνοιξε! Μη σπάς! Θα πάρει την αστυνομία τώρα! Θα σε σκοτώσω ρε για αυτό που κάνεις! Γιατί με κοροϊδεύεις! Θα σε σκοτώσω ρε! Α, περίμενε! Κοίτα ο πρόεδρος! Πρόεδρος! Πώς ο πρόεδρος! Για να δω! Και πού είναι ο πρόεδρος! Δεν ψαχτεί! Goodbye! Έλα, μην το μιούτα! Άνοιξε, σου είπα! Περίμενε! Να το μιουτάρω! Α, το μιούταρα! Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σ' άρεσε, κάντε μία εγγραφή και πατήστε το like. Και από μένα, bye bye, guys. Σήμερα έδειξα 5 τρόπους να εκνευρίσετε τους villagers. Bye bye, guys.